Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Αφήστε. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή, ανακαινούστε το πνεύματι του νόους ημών. Ξεκαινουργώνετε δηλαδή μέσα σας την προθυμία, την ζέση, την αγάπη που πρέπει να έχετε προς τον Θεό. Και πάλι στην Αποκάλυψη μέμφεται το Πνεύμα του Άγιον έναν επίσκοπο και του λέγει ότι έχω κάτι κατά σου, ότι την πρώτη αγάπη να φύκας. Άφησες την πρώτη αγάπη που είχες προς εμένα. Και αλλού πάλι λέει αναζωπηρήν το χάρισμα, να ξαναδίνεις ζωή και να προσθέτεις φωτιά στη φωτιά του Αγίου Πνεύματος που σου χαρίστηκε. Επομένως, όλοι μας νιώθουμε, νομίζω λίγο ως πολύ, αυτή την ανάγκη να ανανεωνόμαστε πνευματικά, γιατί κάπου ίσως νιώθουμε ότι έχουμε τελματώσει, ότι κάπου νιώθουμε ότι δεν προχωράμε και χρειάζεται μία αναζωπήρωση αυτού του χαρίσματος που είχαμε στην αρχή και το αισθανόμαστε πολύ έντονα στην αρχή της μετανοίας μας, όταν με τη χάρη του Θεού επιστρέψαμε από την περιπλάνηση στον κόσμο, στην αμαρτία, όπως ο άσωτος. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η λέξη αναζωπήρωση? Σημαίνει, θα λέγαμε, ανανέωση της φωτιάς, ξαναδυνάμωμα του πυρός του πνευματικού που πρέπει να καίει συνεχώς μέσα στις καρδιές μας. Λέει κάπου ο Χριστός μας ότι «Πυρ ήλθον βαλήν επί τη γην». Ήρθα στη γη για να βάλω φωτιά. Και αυτή η φωτιά βέβαια δεν είναι η υλική φωτιά που θα κάψει τα χτήματα, τη γη κλπ. Αλλά είναι η φωτιά που θα καίει μέσα στην καρδιά μας, η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, η άκτιστη αυτή δωρεά που φανερώθηκε και ως πύρινες γλώσσες στην Πεντηκοστή. Αυτό το πυρ της Πεντηκοστής που το πήραμε στο Άγιο Βάφτισμα και στο Άγιο Χρίσμα, αυτό δυστυχώς δεν το φυλάμε όπως πρέπει, ζωντανό και δυνατό μέσα μας, αλλά όπως έλεγε ο μακαριστός Άγιος Παΐσιος, τον μπαζώνουμε με πολλές αμαρτίες και πολλά πάθη και το καταντάμε μία σπίθα η οποία τρεμοσβήνει κάτω από πολλά μπάζα αμαρτιών και παθών. Και χρειάζεται η διαδικασία του απομπαζώματος, της μετάνοιας,
και η αναζωπήρωση αυτής της αγιοπνευματικής φλόγας. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η αναζωπήρωση με την δεύτερη μετάνοια, το δεύτερο βάπτισμα, την εξομολόγησή μας, την επιστροφή μας στην Εκκλησία, που για άλλους έγινε στα 20, για άλλους ίσως στα 25, στα 30, στα 35, στα 40 κλπ. Αυτή η πρώτη, η δεύτερη μάλλον βάφτιση συνοδεύεται με μια πολύ μεγάλη εφορία και χαρά και ειρήνη, με μια έντονη βίωση του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και ο άνθρωπος νιώθει πάρα πολύ καλά και χαίρεται πάρα πολύ και η προσευχή του γίνεται πολύ καλά και έχει πολύ μεγάλη όρεξη για τα πνευματικά. Και νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πάντα έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η φλόγα αυτή και η κατάσταση αυτή μειώνεται, όπως μειώνεται και η ένταση της φωτιάς όταν σιγά σιγά καίγονται τα ξύλα. Η φωτιά θερμαίνει, εφραίνει, αλλά και κατακαίει. Η πνευματική φωτιά δίνει πνευματική εφροσύνη, εσωτερική αγαλίαση, καρδιακή θέρμη, χαρίζει την κάθαρση από τα πάθη, είναι η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, η οποία ονομάζεται και Θεία Χάρις. Αυτή η φωτιά ανάβει από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε και κατακρύβει από τη στιγμή που χρειόμαστε. Όπως είπαμε, θάβεται μετά δυστυχώς από την κακή αγωγή, λόγω της κακής αγωγής που παίρνουμε από τους γονείς και τους πέριξ, και μετά και εμείς οι ίδιοι συνεχίζουμε την ίδια έτσι, αγωγή στον εαυτό μας και θάβουμε αυτή τη χάρη. Δεν μας διδάσκει σχεδόν κανείς πώς θα φυλάξουμε αυτή τη χάρη και πώς θα την αυξήσουμε. Και όταν τέλος πάντων μεγάλοι πλέον πάρουμε το μήνυμα, τότε αρχίζει η διαδικασία που λέγαμε προηγουμένως της μετάνοιας, η ενεργοποίηση πάλι αυτής της φωτιάς και η εφροσύνη πνευματική. Αλλά και πάλι έρχεται η δεύτερη περίοδος της υποστολής αυτής της χάρης. Και αυτό βέβαια γίνεται κατ' οικονομία πάντα του Θεού, έτσι ώστε ο άνθρωπος να δοκιμαστεί. Η πρώτη υποστολή της χάρης, το πρώτο θάψιμο καλύτερα της χάρης, γίνεται όπως είπαμε από την κακή αγωγή, η οποία απενεργοποιεί τη θεϊκή φωτιά και σε αυτό το επίτευγμα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών έτσι τη λέξη, το κακό επίτευγμα, κύριο ρόλο παίζουν οι έπαινοι, οι οποίοι καταστρέφουν πνευματικά τα παιδιά, οι έπαινοι που γίνονται από τους μεγάλους στα παιδιά, επειδή τους καλλιεργούν τον εγωισμό. Και ο εγωισμός βεβαίως είναι η μεγαλύτερη αμαρτία στον άνθρωπο, η οποία καθιστά τον άνθρωπο υποχείριο του πονηρού. Και τα παιδιά γίνονται εγωιστές, μικροί ή μεγάλοι, και δεν θέλουν φυσικά όταν μεγαλώσουν να ακούσουν για Θεό, για Εκκλησία, για υπακοή σε εντολές του Θεού κλπ. Η Θεία Χάρις έχει θαυτεί σαν ένας μικρός σπινθήρας κάτω από τόνους αμαρτιών και παθών. Κάποια στιγμή της ζωής του ο άνθρωπος, εάν έχει καλή διάθεση, ακούει την κλίση της Θείας Χάρις, το χτύπημα που κάνει ο Θεός στην πόρτα της καρδιάς όλων των ανθρώπων, όπως λέει στην Αποκάλυψη, «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούον», και ανοίγει την πόρτα στον Χριστό. Το χτύπημα αυτό μπορεί να είναι μία ασθένεια, ένας θάνατος, μία οικονομική δυσπραγία, μία οικογενειακή δυσκολία,
είναι οι ευλογίες που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, οι αφορμές, τα χτυπήματα στην πόρτα της καρδιάς του ανθρώπου για να βάλει ο άνθρωπος μέσα του τον Χριστό. Αν ο άνθρωπος ανταποκριθεί στο κάλεσμα, τότε γεύεται δωρεάν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, άχρη καιρού όμως. Είπα και προηγουμένως, είναι η πρώτη περίοδος αυτή της χάριτος που νομίζει ο άνθρωπος ότι θα κρατήσει για πάντα. Αλλά δεν γίνεται για πάντα, δεν κρατάει για πάντα. Για παιδαγωγικούς λόγους η Θεία Χάρις έρεται κάποια στιγμή και ο άνθρωπος καλείται να συνεχίσει τη μετάνοια του με συνέπεια την υπακοή του στις εντολές του Θεού, χωρίς να έχει πλέον τα σοκολατάκια και τις καραμέλες που είχε στην πρώτη περίοδο της χάριτος, χωρίς να έχει τις ίδιες γεύσεις εντός εισαγωγικών που είχε κατά την πρώτη περίοδο της κλησεώς του. Και ζώντας αυτή την κατάσταση που μπορεί να του περνάει και ο λογισμός ότι τον εγκατέλειψε ο Θεός ή ακόμα πιο βαριά ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι μάταια προσπαθούσε και εργαζόταν τόσο καιρό, καλείται σε αυτή την περίοδο ο άνθρωπος αφενός με να κάνει υπομονή αλλά αφετέρου και να αναζωπυρώσει αυτή την πρώτη αγάπη, την πρώτη φωτιά που είχε ανάψει ο αγαθός παράκλητος εντός του. Και αυτή η αναζωπήρωση της χάρης έγκυται στο να ανακαλύψει ο άνθρωπος τον κρυμμένο θησαυρό του Θεού που έχει στην καρδιά του. Και αυτός ο κρυμμένος θησαυρός δεν είναι άλλος παρά η κρυμμένη στο βάθος της καρδιάς χάρης του Αγίου Βαπτίσματος και κατά κρύβεια του Αγίου Χρίσματος. Γιατί με το βάφτισμα παίρνουμε την ύπαρξη και με το χρίσμα παίρνουμε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με το βάφτισμα αρχίζουμε να υπάρχουμε και με το χρίσμα παίρνουμε την ζωή και μπορούμε να κινηθούμε προς τον Θεό και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Ο άνθρωπος πρέπει να ανακαλύψει αυτή την κρυμμένη χάρη, τον κρυμμένο θησαυρό, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, όπως λέει και η σχετική παραβολή, μέσα στην καρδιά του και να συνεργαστεί μαζί της. Και ο τρόπος βέβαια για να ανακαλύψει κανείς αυτή την κρυμμένη χάρη είναι η μετάνοια, η σωστή και ολοκληρωμένη μετάνοια. Όσο ο άνθρωπος μετανοεί, συντρίβεται, κλαίει για τις αμαρτίες του, τόσο βαθαίνει μέσα του αυτό το όριγμα και προχωράει το σκάψιμο βαθιά μέσα στην καρδιά του μέχρι ότου βγουν όλα τα μπάζα και αποκαλυφθεί ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο άνθρωπος με την μετάνοια αρχίζει να απομακρύνει τα σκουπίδια των ποικίλων αμαρτιών επικαλούμενος τη Θεία Βοήθεια. Δακρύζει, διορθώνει ό,τι μπορεί και ό,τι βλέπει από τα λάθη του, προσεύχεται νοερά και σιγά σιγά αποκαλύπτει τον κρυμμένο Μαργαρίτη, τον μισοσβημένο άνθρακα της Θείας Χάρης. Όλα αυτά χρειάζονται υπομονή, εγκαρτέρηση και σταθερότητα. Απαιτείται υπομονή στην πείρα της αίσθησης ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Γιατί πράγματι σε αυτή τη δεύτερη περίοδο της υποστολής της χάρης αισθάνεται ο άνθρωπος σαν να τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν τον έχει εγκαταλείψει. Ο Θεός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Άλλωστε το έχει υποσχεθεί ο μη σε ανώ, ο μη σε εγκαταλείπω. Αλλά έχει αυτή την αίσθηση μερικές φορές ο άνθρωπος. Απαιτείται εγκαρτέρηση στην αναμονή της Θείας Βοήθειας, η οποία θα άρει τελικώς τους πειρασμούς. Ο Θεός, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, μοιάζει με τη μητέρα η οποία παίζει έτσι ένα παιχνίδι με το μωρό της, του κρύβεται λίγο για να δει την αναζήτηση που θα κάνει το μωρό και τις φωνές που θα κάνει προσπαθώντας να την βρει που υπάρχει και να βεβαιωθεί για την αγάπη που έχει το μωρό προς αυτή.
Κάπως έτσι και ο Θεός μας εκπαιδεύει σαν στοργική μητέρα, ώστε να καλλιεργήσει μέσα μας την αναζήτηση προς Αυτόν, την αγάπη προς Αυτόν, όχι βέβαια γιατί ο ίδιος έχει να κερδίσει κάτι, αλλά πάλι για να βοηθήσει εμάς, γιατί όσο κανείς αναζητεί το Θεό, τόσο ομοιάζει στο Θεό, τόσο αγαπάει περισσότερο το Θεό και προχωράει στη διαδικασία της ομοίωσης, του καθομοίωσης. Απαιτείται σταθερότητα και συνέπεια στην τήρηση του καθημερινού πνευματικού προγράμματος και αγώνος, ώστε να, εντός εισαγωγικών, πιστεί το Άγιο Πνεύμα ότι είμαστε δικοί Του και τότε θα παραμείνει μόνιμα μέσα μας. Την πρώτη περίοδο, κατά την οποία μας δίνεται δωρεάν η Θεία Χάρις, όλα είναι εύκολα και τέλεια. Ανέξοδα, εντός εισαγωγικών, απολαμβάνουμε αλότριον πλούτον, ένα ξένο πλούτο, αυτό που μας δίνει η Χάρις του Θεού δωρεάν. Δεν κάναμε κάτι στην πρώτη περίοδο μετά την αλλαγή μας. Τη δεύτερη περίοδο της άρσης Θείας Χάρης καλούμαστε να αγωνιστούμε ώστε εκούσια να οικειωθούμε τη Θεία δωρεά. Η υπομονή είναι το κλειδί. Η υπομονή για να υπάρχει χρειάζεται ταπείνωση, δηλαδή υπακοή στις Θείες Εντολές, στην Αγία μας Εκκλησία, ασκητική και μυστηριακή ζωή, δάκρυα, πένθος, κατάνοιξη, εγκράτεια, περιεκτική εγκράτεια, όχι μόνο στο φαγητό και στον ύπνο και στην όλη καλοπέραση, κακοπάθεια, υπακοή σε πνευματικό οδηγό και ταπείνωση. Τέλος, η τρίτη περίοδος της επανάκτησης της Θείας Χάρης ακολουθεί όταν ο άνθρωπος βιώσει αληθινά τη μετάνοια. Τότε η Χάρης παραμένει μόνιμα και δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, αφού φύσησε, κουράστηκε, μόχθησε, καπνίστηκε, όπως κατά αναλογία κάποιος που προσπαθεί να αναζωογονήσει μια μισοσβημένη φωτιά, φυσάει, γεμίζει στάχτες, μουτζούρες, τελικά πέτυχε να βρει τον άνθρακα που ακόμα καίει. Το φύσιμα της φωτιάς, μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι η καρδιακή προσευχή, η οποία σιγά σιγά καίει τα αγκάθια και τις σκουριές των παθών και των αμαρτιών. Η αδιάλειπτη επίκληση του Θείου Ονόματος, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, σπάζει τα μπετόν των παθών που έχουμε ρίξει γύρω από την καρδιά μας. Αφού απομακρυνθεί ό,τι κάλυπτε ως τότε τον Άγιο άνθρακα, ακολουθεί η διαδικασία της αναζωπήρωσης. Συσσωρεύει ο άνθρωπος μικρά ξυλαράκια, έφλεκτα, με τέχνη, πάνω από τον Άγιο άνθρακα και συγχρόνως δεν πάβει να φυσά. Με άλλα λόγια, κάνει τα έργα της μετανοίας. Ασκεί τις αρετές, ταπείνωση, αγάπη, συγχωρητικότητα, εγκράτεια, αγνότητα κλπ. Και συγχρόνως προσεύχεται καρδιακά, ώστε η φωτιά που σιγοκαίει στον Άγιο άνθρακα να μεταδοθεί και στα προσανάματα. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να κάνει τις αρετές χωρίς την αδιάλειπτη προσευχή. Δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού χωρίς την Θεία Χάρη, τη Θεία Βοήθεια. Γι' αυτό χρειάζεται η επίκληση συνεχώς της Θείας Βοήθειας. Μέχρι να ανάψει η φωτιά, ο άνθρωπος πάλι υποφέρει, γιατί τα ξύλα μέχρι να πιάσουν καλά, καπνίζουν και κάνουν τον άνθρωπο να δακρύζει. Είναι η περίοδος των αγώνων, της άρσης της Θείας Χάρης, της μετάνοιας και της θεοεγκατάληψης, αν και δεν είναι η λέξη έτσι σωστή όπως είπαμε, γιατί ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αν και χρησιμοποιείται από μερικούς πατέρες, αλλά το νόημα το καταλαβαίνουμε. Όταν η φωτιά ανάψει καλά, τότε ο καπνός εξαφανίζεται και όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Τα έργα του ανθρώπου λαμπρύνονται και αγιάζονται με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται αγιοπνευματικός άνθρωπος
και τα έργα του αγιοπνευματικά έργα. Όταν οι αγώνες της κάθαρσης ολοκληρωθούν, τότε η Θεία Χάρη αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει τον μετανοούντα άνθρωπο με γλυκιά θαλπορή, αγαλίαση, εφροσύνη, χαρά και ειρήνη. Είναι τα ίδια που είχε γευτεί και κατά την πρώτη περίοδο της κλίσεώς του από τη Θεία Χάρη, χωρίς τότε βέβαια να έχει κοπιάσει καθόλου. Τότε τα γεύτηκε για λίγο και τα έχασε. Έδωσε ο Θεός τότε μια προκαταβολή για να γνωρίζει ο άνθρωπος τι τον περιμένει. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει άφθονη χάρη στην πρώτη περίοδο της μετανοίας μας, για να ξέρουμε πού μας καλεί ο Θεός. Δεν μας αξίζει βέβαια αυτή η χάρη, γιατί δεν έχουμε εργαστεί καθόλου για αυτήν. Γι' αυτό μετά έρχεται η περίοδος της άρσης της χάρης, όπου ο άνθρωπος καλείται πλέον να παλέψει με τα πάθη του, να σταθεροποιηθεί στη μετάνοιά του και να ξανακερδίσει, θα λέγαμε λίγο εντός εισαγωγικών, με το σπαθί του τη χαμένη πρώτη κατάσταση και να αποκαταστήσει μόνιμα πλέον την Θεία Χάρη μέσα του. Γιατί ο Θεός μας είπε ότι εάν ο άνθρωπος στηρίσει τις εντολές μου, εγώ και ο Πατέρας θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς θα κατοικήσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο? Δια της χάριτος, δια της μόνιμης παρουσίας της Θείας Χάρης, η οποία έχει μαζί της και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή που έχει μόνιμα μέσα του εγκαταστημένο τον Θεό, έχει μόνιμα μέσα του αυτή την κατάσταση της χάριτος, τη χαρά, την ειρήνη, όλα αυτά που ποθεί ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος πέτυχε εντός του την αναζωπήρωση του Θείου Πυρός. Αυτό φανερώνεται στην εσωτερική του αίσθηση, αλλά και εξωτερικά. Καρδίας εφρενωμένης, λέει, πρόσωπον θάλλει. Και γι' αυτό βλέπουμε τους Άγιους που είναι μέσα στο φως. Όχι μόνο η ψυχή τους, αλλά και το σώμα τους. Και το κεφάλι τους περιβάλλεται από το φωτοστέφανο και όλη αυτή η φωτολουσία, θα λέγαμε, που υπάρχει στις βυζαντινές εικόνες, αυτό ακριβώς φανερώνει την χάρη η οποία έχει αναζωπηρωθεί μέσα στον Άγιο και έχει γίνει πλέον φως και για την ψυχή και για το σώμα του Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα έχει αλλοιώσει τον όλο άνθρωπο με την πραγματικά καλή αλλοίωση, την οποία την αισθάνεται όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που είναι γύρω του. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να είναι και ο σκοπός της όλης μας πνευματικής ζωής, να ομοιάσουμε στον Θεό και να γίνουμε φως και ζωή και χαρά και ειρήνη και αγάπη όπως είναι ο Θεός, να γίνουμε πραγματικά θεοί κατά χάρη. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή η δεύτερη περίοδος της άρσης της χάριτος. Γι' αυτό σκέφτηκα να πω λίγα λόγια περισσότερα για αυτή την περίοδο και μετά να συζητήσουμε κιόλας. Γιατί η πρώτη περίοδος, που όλα είναι τέλεια αμέσως μετά τη μετάνοια, δεν διαρκεί πολύ. Για τον κάθε άνθρωπο, λέει ο επίσκοπος Ναυπάκτου Πατηριρόθος Βλάχος, είναι διάφορος ο χρόνος παραμονής της χάριτος με την πρώτη έλευση. Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Από το ζήλο του, από την οικονομία του Θεού, τον τρόπο της ζωής του. Πάντως, μετά από ένα διάστημα, η χάρις υποστέλλεται. Στα έργα των Αγίων Πατέρων είναι γνωστή η κατάσταση αυτή. Διαφορετική όμως είναι η ορολογία. Η υποστολή, άρση, εγκατάλειψη, Θεό εγκατάλειψη κλπ. Πάντως πρόκειται για το ίδιο πράγμα που γίνεται για διάφορους λόγους. Τι είναι όμως αυτή η άρση της χάριτος? Είναι πραγματική άρση και εγκατάλειψη? Και πώς είναι δυνατόν ο Θεός να εγκαταλείψει τελείως τον άνθρωπο? Και οι πατέρες σε αυτό λένε,
Δεν πρόκειται βέβαια για αντικειμενική πλήρη αφαίρεση της χάρης, αλλά υποκειμενικά η ψυχή βιώνει τη μείωση της ενέργειας της χάρης σαν εγκατάλειψη από τον Θεό. Η θεωρία, εντός εισαγωγικών λέξη, του Θεού κατά διαφόρους βαθμούς μειώνεται και αυτή τη μείωση ο άνθρωπος την βιώνει ως εγκατάλειψη Θεού. Θεωρία Θεού σημαίνει να βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Και βέβαια τον Θεό δεν τον βλέπουμε πως βλέπουμε ο ένας τον άλλον, αλλά τον βλέπουμε μέσα στην ψυχή μας με την καθαρή διάνοια, με τον καθαρό νου και την καθαρή καρδιά. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Αυτή η θεωρία του Θεού, αυτή η αίσθηση της χάρης μειώνεται και ο άνθρωπος το βιώνει αυτό σε εγκατάλειψη του Θεού. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής κάνει λόγο για την παιδευτική παραχώρηση και την καταποστροφή. Η παιδευτική παραχώρηση γίνεται για λόγους που ο Θεός θέλει και που συντελούν στη σωτηρία μας και στην παιδεία μας. Ενώ η καταποστροφή, υποχώρηση της χάρης, γίνεται για τις αμαρτίες μας. Όταν κάνεις δηλαδή μια αμαρτία, νιώθεις αυτή την μείωση της χάρης, την απώλεια της χάρης. Ενώ στην πρώτη περίπτωση μπορεί να μην κάνεις αμαρτία, αλλά για λόγους εκπαιδευτικούς, παιδευτικούς, παραχωρεί ο Θεός αυτή την υποστολή της χάρης. Αυτά λέει ο Άγιος Διάδοχος. Με αυτά φαίνεται καθαρά ότι η χάρης δεν απομακρύνεται ολοσχερός από τον άνθρωπο, αλλά κρύπτει τον εαυτό της, καλύτερα υποστέλει τον εαυτό της για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να παλέψει εναντίον της αμαρτίας. Έτσι, και όταν λέμε άνθρωπος χάνει τη χάρη, δεν τη χάνει πλήρως, αλλά μειώνεται η ένταση με την οποία την βιώνει. Και ο άνθρωπος καλείται να παλέψει, να εξαλείψει την αμαρτία του για να ξανακερδίσει την χάρη στην ίδια ένταση που τη ζούσε και πριν και σε ανώτερη ακόμα. Αυτός ο αγώνας, όπως θα αποδειχθεί, είναι οδυνηρός και διαρκεί διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Πάντως, πολλά χρόνια ο άνθρωπος βρίσκεται στην έρημο. Αισθάνεται σαν να βαδίζει σε έρημο πνευματική, σε χώρα που δεν υπάρχει η ζωογόνα πνοή της Θείας Χάρης. Ποια είναι η σκοπιμότητα της υποστολής της χάριτος? Γιατί το επιτρέπει ο Θεός αυτό? Γράφει ο Άγιος Διάδοχος. Βρέφη γνήσια της του Θεού είναι χάριτος, πιστεύομεν μικρές παραχωρήσεσι και πυκνές παρακλήσεσιν παρά αυτής γαλουχούμενα, ή να δια της Χριστότος αυτής φθάσομεν ελθύν εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας. Δηλαδή, σαν τα μικρά βρέφη είμαστε και εμείς οι άνθρωποι και τρεφόμαστε με το γάλα της Θείας Χάριτος και με μικρές παρεχωρήσεις και πυκνές παρακλήσεις. Οριμάζουμε σιγά σιγά και φτάνουμε εις άνδρα τέλειον. Αποκτούμε δηλαδή πλήρη κοινωνία με τον Χριστό. Και αυτή η κοινωνία είναι και η σωτηρία του ανθρώπου. Άλλωστε, επειδή είμαστε εμπαθείς άνθρωποι, γι' αυτό και δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τη χάρη του Θεού. Η χάρη μας υποδεικνύει τον δρόμο και το τέλος και έπειτα μας αφήνει να καθαριστούμε ώστε να αποκτήσουμε αυτό το τέλος. Πολλές δε φορές στην πνευματική μας ζωή αισθανόμαστε το σώμα να μην μπορεί να παρακολουθήσει την ψυχή στην πορεία της προς τη θέωση. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Με την παιδεία αυτή του Θεού και το σώμα αποκτά κάποια δυνατότητα να παρακολουθεί την παιδεία της ψυχής.
Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, μιλώντας για την πορεία των μάγων για να προσκυνήσουν τον Χριστό και μάλιστα αναφερόμενος στο γεγονός ότι έχασαν το αστέρι που τους οδηγούσε, γράφει «Καθώς ο λαμπρός αστήρ, όπου οδήγει και παρηγόρει τους μάγους εις την οδηπορία, εκρύβει από αυτούς για να δοκιμάσει την υπομονή και την ανδρεία τους, και πάλι φάνηκε σε αυτούς και τους έδωσε περισσότερο από πριν χαρά, ειδώντες γάρ φυσήν τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλης φόδρα, τιούτο τρόπος και η χάρις του Θεού συνηθίζει να κάνει με τους δούλους και φίλους της, όπως λέγουν οι θείοι πατέρες, οι καλούμενοι νηπτικοί και μάλιστα ο Άγιος Διάδοχος». Δηλαδή η χάρις του Θεού μοιάζει με τον αστέρα, που χανόταν και φαινόταν στους μάγους και όταν ξαναφάνηκε τους έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι και η χάρις. Άλλοτε μεν σαν μια φιλότεκνη μητέρα παρηγορεί και εφραίνει τα τέκνα της με τις νοερές της ελάμψεις και τις θείες ενέργειες και τα δώρα της. Φωτίζει το νου της, κατανοίγει γλυκύτατα την καρδιά τους, και τους θερμαίνει προς την αγάπη του Θεού. Και άλλοτε κρύβεται από αυτούς και τραβιέται και αφήνει τους πειρασμούς να έρχονται σε αυτούς, όπως κάνει και η μητέρα πολλές φορές, κρυπτωμένη από τα τέκνα της για να δοκιμάσει την υπομονή και γενοκαρδία τους, για να γίνουν άνδρες με τους πειρασμούς και τις λήψεις και να μην είναι πάντοτε νήπια, για να κλάψουν και να ζητήσουν θερμώς την Θεία Χάρη που έχασαν. Και έτσι, αφού πάλι την απολαύσουν, να χαρούν περισσότερο. Καθώς και το παιδί, όταν χάσει τη μητέρα του, ζητάει να την βρει με κλαθμούς και δάκρυα και αμέσως όταν θα την δει να φανεί από κάποιο μέρος, τρέχει με ανεκδίκητη χαρά και κλαίγοντας και γελώντας συγχρόνως την εναγκαλίζεται. Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος αφομοιώσεως της χάριτος, την οποία δοκίμασε ο άνθρωπος με την πρώτη επαφή μαζί της. Έτσι όπως όταν τρώμε ένα φαγητό, μετά θα πρέπει να υπάρχει και μία περίοδος που να το αφομοιώσουμε το φαγητό. Δεν μπορούμε να φάμε αμέσως, θα πρέπει να χωνέψουμε όπως λέμε. Αν φας και άλλο, ενώ δεν έχεις χωνέψει, θα κάνεις εμετό. Έτσι λοιπόν χρειάζεται αυτή την πρώτη περίοδο που πήραμε πολύ χάρη να τη διαδεχθεί αυτή η δεύτερη περίοδος όπου ο άνθρωπος θα αφομοιώσει τη χάρη που εισέπραξε κατά την πρώτη περίοδο. Από την αφομοίωση αυτή γεννιέται, προσέξτε αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις μέρες μας, η δογματική συνείδηση. Δηλαδή ο άνθρωπος με τη μετάνοια γεύεται τον Θεό και χωνεύει κατά κάποιο τρόπο στη δεύτερη περίοδο αυτή την χάρη που πήρε και αποκτάει τη δογματική συνείδηση. Τι είναι τώρα η δογματική συνείδηση? Είναι αυτό θα λέγαμε το απόσταγμα της εμπειρίας του Θεού, το οποίο έχει ο κάθε πιστός και πληροφορείται για το σωστό ή το λάθος ενός λόγου, μιας πράξης. Μπορεί να ακούσει έναν ιεροκήρυκα που να πει κάτι αιρετικό και θα το χτυπήσει όταν υπάρχει αυτή η συνείδηση μέσα του η δογματική καμπανάκι. Θα του πει όπα εδώ κάτι δεν πάει καλά, δεν μου ακούγεται καλά αυτό. Μπορεί να μην ξέρει να το πει δογματικά, θεολογικά, ποιο είναι το λάθος, αλλά η αίσθηση αυτή υπάρχει μέσα του, ότι αυτό είναι λάθος που λέει. Τον πληροφορεί αυτή η δογματική συνείδηση, αυτό το απόσταγμα της χάρης που εισέπραξε στην πρώτη περίοδο. Αυτή η αφομοίωση διαρκεί πολλά χρόνια στον ασκητή και αθλητή της πνευματικής αυτής πορείας. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολη αυτή η κατεξοχήν ευλογημένη περίοδος. Μερικοί νομίζουν ότι δεν είναι ευλογημένη αυτή η περίοδος, είναι πολύ ευλογημένη. Διέρχεται ο άνθρωπος βέβαια μέσα από δυνηρούς πόνους και μεγάλη λύπη. Και αυτή την πλευρά τονίζουν στα έργα τους οι θείοι πατέρες
ομιλούντες από προσωπική πείρα. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος περιγράφει ένα μέρος αυτού του πόνου. «Και γάρ εν καιρό τίνι πνίγεται η ψυχή ημών και γίνεται ως εν κύμαση». Κάποιον καιρό, λέει, πνίγεται η ψυχή μας και γίνεται σαν αυτόν που είναι μέσα στα κύματα. «Και εάν αναγνώτης εις γραφήν και εάν λειτουργήσει και εν παντή πράγματι ό προσεγγίσει, σκότωσιν επί σκοτώσει λαμβάνει». Και ενώ ο άνθρωπος πιάνει να διαβάσει την Αγία Γραφή και πάει να λειτουργήσει και σε κάθε πράγμα πνευματικό που πάει να πλησιάσει, σκοτάδι πάνω στο σκοτάδι εισπράττει. Και εξέρχεται ότι ούτως και πολλάκις ουδέ προσεγγίσε αφήγεται. Και ου πιστεύει παντελώς ούτως ότι δέχεται αλλίωση και γίνεται εν ειρήνη. Αυτή η ώρα είναι γεμάτη από απόγνωση και φόβο και ελπίς του Θεού και παράκληση της πίστεως αυτού τελείως εκβάλλεται εκ της ψυχής και φεύγει τελείως από την ψυχή η ελπίδα προς τον Θεό και η παρηγοριά της πίστεως. Και όλοι εξόλου πληρούνται δισταγμού και φόβου. Η ψυχή γεμίζει από δισταγμό και φόβο. Βλέπετε πως οι Άγιοι περιγράφουν και αυτοί εξ εμπειρίας αυτή την περίοδο της υποστολής της χάρης. Ο πόνος είναι μεγάλος. Η ψυχή γνώρισε τον Θεό και τώρα έχασε αυτή την κοινωνία. Πριν γνωρίσει τον Θεό όλα ήταν ευχάριστα. Η ανθρώπινη ζωή με τις λεπτομέρειές της και τις ευχάριστες στιγμές την χαροποιούσαν. Τώρα αυτά δεν την χαροποιούν. Συγχρόνως έχασε και τη χάρη του Θεού και είναι απαρηγόρητη. Πέφτει σε μία κατά Θεόν απελπισία. Αυτό είναι το προνόμιο της απελπισίας. Το κλάμα είναι τρόπος ζωής. Η μετάνοια ακόρεστη. Η χάρη του Θεού που μυστικά βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου τον κάνει να μην απελπίζεται. Έτσι αρχίζει σύντονη προσευχή, ακράτητος στεναγμός, αστήρευτη πηγή δακρύων. Βοά διαρκώς προς τον Θεό. Η ζωή του είναι ποτισμένη με τον πόνο. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, περιγράφει παραστατικά αυτή την εμπειρία. «Ω τι το πράγμα το κρυπτόν, πάση κτιστή ουσία, και τι το φως των νοητών, ό τινή ουχωράτε, και τι ο πλούτος ο πολλής, ον ουδείς εν το κόσμο, ευρύν όλος εξίσχυσεν ή κατασχήνη σάπαν. Έστι γαρπάσιν άλυτος, αχώρητος το κόσμο, έστι και ποθινότατος υπεράπαντα κόσμων». Μιλάει για το νοητό πλούτο, για τη χάρη του Θεού, ο οποίος είναι και επιθυμητός, καθώς ον υπερέχει των ορωμένων, ο αυτά Θεός κατασκευάσας. «Κατά τούτο τι τρόσκομαι, τη αγάπη εκείνου». Και εγώ, λέει, πληγώνομαι από αυτή την αγάπη του Θεού. «Καθώς ον δω ουχ οράτε μη, εκτίκομαι τα σέρνας». Και όσο δεν μου φανερώνεται, τόσο κι εγώ λιώνω. «Το νουν και την καρδία μου φλεγόμενος και στένων, περιπατώ και καίωμαι, ζητώ όδε κακίσε. Και φλέγεται ο νους μου και η καρδιά μου και στενάζω, περιπατώ και καίγομαι, ζητώντας εδώ και εκεί, και ουδαμού τον εραστή ευρίσκω της ψυχής μου». Και δεν βρίσκω πουθενά τον εραστή της ψυχής μου, τον Χριστό. «Και περιβλέπομαι συχνώς ειδήν των ποθητών μου, κακίνος ως αόρατος ου χωράτε με όλος». Και κοιτάζω γύρω γύρω για να δω αυτόν που ποθώ και εκείνος ως αόρατος δεν μου φανερώνεται καθόλου. Τότε, σε αυτή την περίοδο της άρσης της χάριτος, μπορούμε να μιλούμε για το θρήνο του Αδάμ στα όρια της προσωπικής μας ζωής. Αυτό που έζησε ο Αδάμ φεύγοντας από τον Παράδεισο, αυτό περνάει και η ψυχή μας στην περίοδο της άρσης της χάριτος. Τότε μπορούμε να καταλάβουμε τη θλίψη του Αδάμ μετά τη διάπραξη της αμαρτίας. Έτσι την ένιωθε και ο γέροντας Σιλουανός. Την απώλεια της χάριτος ή την υποστολή της χάριτος
την βίωνε όπως ο ίδιος ο προπάτορος Αδάμ. Γι' αυτό γράφει πονεμένα και παρακλητικά ο Άγιος Σιλουανός: «Δεν μετέρπει η σιγή της ερήμου, δεν με τραβούν των βουνών τα ψηλώματα, δεν με αναπαύει η ομορφιά των δασών και των λιβαδιών, δεν καταπραίνει τον πόνο μου των πουλιών το κελάδιμα. Τίποτε, τίποτε δεν μου δίνει τώρα χαρά. Η ψυχή μου ράγισε από την πολύ στενοχώρια, τον αγαπημένο Θεό μου επρόσβαλα. Κι αν με ξανάπαιρνε στον παράδεισο ο Κύριος, και εκεί θα θρηνούσα λυπητερά πονεμένα, γιατί πίκρανα τον αγαπημένο μου Θεό». Βλέπετε πώς βιώνει ένας Άγιος την μετάνοια και την υποστολή της χάρης. Γιατί βέβαια αυτά τα λέει αφού είχε πάει στο μοναστήρι, είχε ζήσει τον Θεό, είχε εμπειρία του Θεού, και μετά βέβαια όπως ξέρουμε έπεσε σε κάποια υπερηφάνεια και άκουσε από τον Θεό αυτό το περίφημο: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Διωγμένος από τον παράδεισο ο Αδάμ ανάβλιζε πηγές από δάκρυα από την πληγωμένη του καρδιά. Το ίδιο και κάθε ψυχή που γνώρισε τον Κύριο θρηνεί για Αυτόν και λέει: «Πού είσαι Κύριε, γιατί κρύβεις το πρόσωπό Σου? Πολύ καιρό τώρα δεν βλέπω το φως Σου, η ψυχή μου δεν βλέπει το φως Σου, η ψυχή μου, και σε αποζητά θλιμμένη. Πού είναι ο Κύριός μου, γιατί δεν το βλέπω στην ψυχή μου? Τι τον εμποδίζει να κατοικεί εντός μου? Δεν υπάρχει μέσα μου λοιπόν η ταπείνωση του Χριστού και η αγάπη για τους εχθρούς? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη άπειρη και ανερμήνευτη». Βλέπετε πως ο ίδιος δίνει και την απάντηση. Γιατί υποστέλλεται η χάρις? Γιατί υπάρχει υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς. Βιώνει τότε ο αθλητής υπαρξιακά τον θάνατο. Γιατί ο πραγματικός θάνατος είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Ο Θεός είναι η ζωή. Και η απομάκρυση από τη ζωή φέρνει αναπόφευκτα τον θάνατο. Σε αυτή την περίοδο μπορεί ο άνθρωπος να βιώνει τη μνήμη του θανάτου σαν χάρισμα. Δεν πρόκειται για απελπισία κατά άνθρωπον, αλλά για κατά Θεόν απελπισία. Δεν πρόκειται για φόβο του Θεού κατά άνθρωπον, αλλά για φόβο του Θεού κατά χάρη. Αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί στη δεύτερη περίπτωση δημιουργείται έμπνευση, προσευχή. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν απελπίζεται, αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση που βιώνει, αυτή την ξηρασία θα λέγαμε την πνευματική, την πορεία στην έρημο, εμπνέεται και ζητάει το έλεος του Θεού, προσεύχεται. Και αυτό είναι το διακριτικό σημάδι. Υπάρχει η κατά Θεόν λύπη και υπάρχει και η λύπη η οποία έρχεται από τον διάβολο. Η κατά Θεόν λύπη σε παρακινεί σε προσευχή, σε μετάνοια, σε ελπίδα στον Θεό. Η από τον δαίμονα λύπη σε οδηγεί στην απραξία, στην απελπισία και ακόμα και στην αυτοκτονία πολλές φορές. Η μνήμη του θανάτου κατά τους πατέρες δεν είναι μια ανάμνηση του θανάτου, γιατί αυτό μπορεί να το έχουν όλοι οι άνθρωποι, βλέποντας τη φθαρτότητα του κόσμου. Είναι και αυτό, αλλά κυρίως η μνήμη του θανάτου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός για Αυτόν πέθανε. Ο ίδιος ουσιαστικά πέθανε για τον Θεό. Έτσι νιώθει, έτσι ο άνθρωπος στην περίοδο αυτή της υποστολής της χάρης. Βλέπει ο αθλητής της πνευματικής αυτής ζωής τον θάνατο μέσα στα έγκατά του, σε όλη του την ύπαρξη. Και όπως όταν αισθάνεται τη χάρη μέσα του, ζει μια πασχάλια εμπειρία και όλα έξω είναι λαμπερά, έτσι αντίθετα συμβαίνει με την αίσθηση του θανάτου που κυριαρχεί στην ύπαρξή του. Όλα είναι πεθαμένα, δεν τον ικανοποιεί τίποτε. Βλέπει τον θάνατο παντού. Όλους τους ανθρώπους τους βλέπει θνητούς. Γι' αυτό και δεν επιζητεί εξουσία επάνω σε θνητούς. Δεν ζητάει εξουσία από θνητούς. Δεν είναι μακάβριο θέαμα να βλέπεις κάποιον να είναι άρχοντας θνητών και πεθαμένων να κάνει τον άρχοντα σε ένα νεκροταφείο?
Αυτή είναι η κένωση του ανθρώπου κατά το πρότυπο της κενώσεως του Χριστού. Οι Άγιοι περνούν οπωσδήποτε από την κατάσταση αυτή. Είναι ένας άνδης, μία βίωση της κολάσεως. Οι φλόγες της κολάσεως καίγουν τα πάντα. Την εσωτερική διάθεση, την επιθυμία, ακόμα και αυτό το σώμα. Είναι σημαντικό να αναφερόμαστε και να προσπαθούμε να εξηγήσουμε αυτή την περίοδο της πνευματικής ζωής, γιατί πολλοί την διέρχονται, αλλά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση. Φτάνουν μέχρι τελείας απελπισίας, αγνοούντες τον χαρακτήρα της πνευματικής ζωής, αγνοούντες την παιδεία του Θεού. Όλο αυτό είναι μια παιδεία, μια παιδαγωγία. Τα χάνουν και απελπίζονται. Υπάρχουν περιπτώσεις που μοναχοί εγκαταλείπουν τη μοναχική του ζωή και φεύγουν στον κόσμο, παραβαίνοντας τις υποσχέσεις που έδωσαν στο Θεό κατά τη μοναχική κουρά. Άλλοι τρέχουν στους ψυχιάτρους για να λάβουν ερμηνεία των καταστάσεων αυτών και μερικοί ακόμη παραφρονούν. Σε όλους αυτούς λέμε ότι είναι μια φυσική κατάσταση. Όλοι όσοι αγωνίζονται τον καλό αγώνα διέρχονται από αυτό τον πειρασμό και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πείρα πνευματική. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή πολύ, προσευχή έντονη και σύντονη. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφει «Η παιδεία υπομένεται ως εις ημίν προσφέρεται ο Θεός». Εάν έχετε παιδεία, παιδαγωγία, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σας θεωρεί παιδιά Του και σας προσφέρεται. «Τις γαρεστήν Υιός ο νου παιδεύει πατήρ» ποιος είναι Υιός που δεν τον παιδαγωγεί ο πατέρας. «Η δε χωρίσεστε παιδείας, εις μέτοχοι γεγόνας οι πάντες, άρα νόθιεστε και ούχοι». Εάν όμως δεν έχετε παιδεία, δεν έχετε παιδαγωγία, δεν είστε πραγματικά παιδιά, αλλά νόθα. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε όταν έχουμε δυσκολίες στην πνευματική μας ζωή και αυτήν ακόμα την αίσθηση της εγκαταλείψεως από τον Θεό, γιατί σημαίνει ότι ο Θεός μας θεωρεί παιδιά Του και μας εκπαιδεύει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να λεχθεί ότι και λίγη προσευχή κατά αυτή την περίοδο αντιστοιχεί με προσευχή πολλών ωρών κατά την προηγούμενη περίοδο, όπου όλα ήταν εύκολα και άνετα και χαρούμενα. Μαθαίνει ο άνθρωπος αυτόν τον καιρό να προσεύχεται νοερά. Μαθαίνει πολλούς τρόπους νοεράς προσευχής. Ο νους του αθλητού από τον πολύ πόνο, την μεγάλη μετάνοια, συγκεντρώνεται στην καρδιά. Κλαίει. Όπως το πλοίο ρίπτει την άγκυρα στον πυθμήρα της θάλασσας, έτσι και ο νους ρίπτεται στην καρδιά. Παραμένει εκεί και αυτό είναι νοερά προσευχή. Όταν δηλαδή προσεύχεται η καρδιά του ανθρώπου, όταν ο νους είναι στην καρδιά. Και αυτό επιτυχάνεται επειδή υπάρχει ο πόνος. Ο πόνος συγκεντρώνει το νου στο σημείο που πονάει κανείς. Αφού γνωρίσουμε ότι αυτή η κατάσταση είναι φυσική, πρέπει να γνωρίσουμε και τους τρόπους αντιμετωπίσεώς της. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίοδο της υποστολής της χάρης? Η πατερική διδασκαλία συνιστά υπομονή, προσευχή και αναφορά σε διδασκάλους που γνωρίζουν εκ πείρας αυτές τις ευλογημένες πραγματικά καταστάσεις. Και φυσικά χρειάζονται άνθρωποι που να έχουν περάσει αυτά τα στάδια. Αυτή είναι η αληθινή και σωστή πνευματική που μπορούν να καθοδηγήσουν το λαό του Θεού. Αυτή την μεγάλη αξία έχουν οι μοναχοί στη σύγχρονη εποχή. Αυτοί αναπαύουν, καθοδηγούν, εμπνέουν και ηρεμούν τον άνθρωπο. Ο Άγιος Διάδοχος τονίζει ότι είναι αδύνατο να αποκτήσουμε την τελειότητα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πονάει η ψυχή, γι' αυτό και χρειάζεται να αγωνίζεται, ώστε λίγο κατ' λίγο να δέχεται τη χάρη, έως ότου αποκτήσει ο άνθρωπος τη ζωή και καταποθεί το θνητό από την αθανασία. Είναι λοιπόν αυτή η παιδαγωγία του Θεού, μια ευλογημένη κατάσταση αυτή η περίοδος, ώστε να ετοιμαστεί ο άνθρωπος και να προχωρήσει στο τρίτο στάδιο, στην εκ νέου έλευση της χάριτος, η οποία πλέον θα παραμείνει μόνιμα μέσα του.
Ας πούμε λίγα και για αυτό το στάδιο και ας κλείσουμε. Μετά από αγώνα πολλών ετών, ο πατήρ Ιερόθεος, ο επίσκοπος Ναυπάκτου, έρχεται εκ νέου η χάρη στον άνθρωπο και τον γεμίζει με εσωτερική χαρά. Του φέρνει δε γνώση Θεού και όλων των θείων. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος του Λόγος είναι φορεύς αυτής της παραδόσεως και ζωής και γράφει σε ένα ποίημά του. «Ότε δε άρξω με θρηνήν ως απελπίσας, τότε οράτε μη». Όταν αρχίζω να θρηνώ, λέει, σαν να έχω απελπιστεί, τότε μου φανερώνεται. Ποιος? Ο Θεός. «Και βλέπει με, και με βλέπει ο καθορών τα πάντα. Θαυμάζων καταπλήττομαι κάλους την ευμορφία». Και εγώ θαυμάζω την ομορφιά του Θεού. «Και πώς ανοίξας ουρανούς, διέκυψε ο κτίστης». Και πώς άνοιξε τους ουρανούς και έσκυψε σε μένα αυτός που είναι ο Δημιουργός των πάντων. «Και δόξαν μη παρέδειξεν την άφραστον και ξένην». Και πώς μου έδειξε αυτή την υπέροχη και χωρίς λόγια δυνατόν, αδύνατον να περιγράψω δόξα. «Και τις άρα γεννήσετε εγκύτερον εκείνου, ή πώς ανενεχθήσετε εις αμέτρητον ύψος». «Λογιζομένου μου, αυτός ευρίσκεται εντός μου». Και ενώ εγώ σκέφτομαι πώς θα τον πλησιάσω, εκείνος είναι μέσα μου. «Ένδον εν τη ταλένη μου καρδία απαστράπτων». Και απαστράπτει μέσα στην ταλέπορη καρδιά μου. «Πάντοθε περιλάμπων με τη αθανάτω έγλυ». Και από παντού με περιλάμπει με την αθάνατη φωτοχυσία του. «Άπαντα δε τα μέλη μου ακτίσει καταβγάζων». Και όλα τα μέλη μου τα καταφωτίζει με τις θείες ακτίνες του. «Όλος περιπλεκόμενος όλων καταφυλίμαι. Όλων τε δίδωσιν αυτών εμή του αναξίου». Και μου προσφέρεται ολόκληρο σε μένα τον ανάξιο. «Και εμφορούμε της αυτού αγάπης και του κάλους και ειδονής και γλυκασμού εμπίπλαμε του θείου». Και γεμίζω με θείο γλυκασμό και θείο ειδονή. «Μεταλαμβάνω του φωτός, μετέχω και της δόξης και λάμπει μου το πρόσωπον ως και του ποθητού μου». Το φως του Θεού γίνεται φως και δικό μας. «Και άπαντα τα μέλη μου γίνονται φωτοφόρα». «Ωραίων ωραιότερος τότε αποτελούμε». Γίνω ωραιότερος από τους ωραίους γίνομαι. «Πλουσίων πλουσιότερος και δυνατών απάντων υπάρχω δυνατότερος. Και βασιλέων μίζων». Μεγαλύτερος και από τους βασιλείς. «Και τιμιότερος πολύ των ερωμένων πάντων. Ουχή της γης και των της γης, αλλά και ουρανούδε. Και πάντων των εν ουρανώ, των πάντων έχουν κτίστην». Γίνομαι πιο πολύτιμος από όλα τα ορώμενα, όχι τα γήινα μόνο, αλλά και τα ουράνια, αφού έχω μέσα μου τον Δημιουργό των πάντων. «Ω πρέπει δόξα και τιμή νυν και εις τους αιώνας. Αμήν». Βλέπετε μια περιγραφή της εμπειρίας της θεώσεως που έχει ο Άγιος Σημεών. Και σε άλλο ποίημά του ο ίδιος πατήρ γράφει: «Πάλιν εκλάμπει μη το φως, πάλιν τρανός ουράται». Πάλιν λάμπει μέσα μου το φως και πάλι φαίνεται μεγαλοπρεπός. «Πάλι να ανοίγει ουρανούς, πάλι τέμνει τη νύχτα. Πάλι παράγει άπαντα, πάλι οράτε μόνον. Πάλι απάντων έξω με ποιεί των ορωμένων». Και με βγάζει έξω από όλα τα ορώμενα. Η εκ νέου έλευση της χάρητος του Θεού εξάγει τον άνθρωπο από την πνευματική έρημο την οποία περνούσε προηγουμένως και ακόμα περισσότερο τον ελευθερώνει από ένα πνευματικό άδη στον οποίο βρισκόταν. Και φυσικά ο άδης είναι ο τόπος εκείνος που δεν εισχωρούν οι ακτίνες της ακτής του χάριτος ή καλύτερα βιώνονται ως φωτιά, γιατί παντού υπάρχει ο Θεός και η χάρις, αλλά δεν βιώνεται στον άδειο ως φως, αλλά ως φωτιά. Ο άδης της προσωπικής ζωής γίνεται πάμφωτος με την έλευση της χάριτος του Χριστού. Όπως τότε ο Χριστός
με την κάθοδό του στον Άδη ελευθέρωσε τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και τώρα ο ίδιος ανασύρει τον άνθρωπο από την ιδιότυπη πνευματική νέκρωση. Η φωτιά της κολάσεως και της απελπισίας που προηγουμένως τον κατέκαιε, τώρα μεταβάλλεται σε φως αιώνιας ζωής. Αντιλαμβάνεται καλά τη διαφορά μεταξύ της εγκεφαλικής γνώσεως και της εμπειρικής γνώσεως του Θεού, γιατί η γνώση του Θεού προσφέρεται με το φωτισμό του νου και τη θεωρία του Θεού. Τότε αποκτά εσωτερική ηρεμία που δεν κλονίζεται. Δεν επηρεάζεται από τίποτε το εξωτερικό. Όλα τα ψυχολογικά μετατρέπονται σε πνευματικά βιώματα. Η χάρη του Θεού ενώνεται με τη φύση του ανθρώπου και την καθιστά φως. Και όλος ο άνθρωπος γίνεται φως. Και πλέον δεν υπάρχει το μπέρδεμα ψυχολογίας και πνευματικότητας που υπάρχει και σήμερα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί όλα γίνονται πλέον μέσα στο άκτιστο φως του Θεού. Ενώ από τις προηγούμενες καταστάσεις βιώνει ο άνθρωπος έντονες μεταπτώσεις και αλλαγές, άλλοτε φωτιά και άλλοτε φως, τώρα ζει μια υπαρξιακή ισορροπία. Η ύπαρξη του ανθρώπου έχει θεραπευθεί. Η πάλι με το Θεό πάβει να υπάρχει. Η ψυχή γνωρίζει καλά τον Θεό. Ενώ αισθάνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών, εν τούτης ταυτοχρόνως αισθάνεται ότι έχει αναγεννηθεί και έχει τη βεβαιότητα ότι κάποιο άλλο σώμα αμάρτησε. Κάποιος άλλος άνθρωπος διέπρεψε πράγματα που συνιστούν την αμαρτία. Και πραγματικά είναι άλλος άνθρωπος, αφού τώρα υπάρχει ο νέος, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Η χάρη του Θεού ανακαινίζει τον άνθρωπο, αναζωπυρώνεται το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος μέσα του και όλος γίνεται καινούριος. Το σώμα μεταμορφώνεται και μπορεί να αντέξει την καινούρια ζωή. Αν δεν μεταμορφωνόντουσαν τα αισθητήρια των Αποστόλων στο Θαβόρ, δεν θα μπορούσαν να δουν το φως της μεταμορφώσεως, το άκριστο φως. Ο Θεός δηλαδή ετοιμάζει τον άνθρωπο ώστε να γίνει ο άνθρωπος θεωρός του Θεού. Γι' αυτό λέμε «εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Με τη χάρη του Θεού, με το φως του Θεού βλέπουμε το άκριστο φως. Γενικά ο άνθρωπος αισθάνεται μια βαθύτατη ηρεμία και ισορροπία πνευματική. Ο Χριστός γίνεται ζωή του και εντρίφημά του. Παρά την αναξιότητά του αισθάνεται ότι είναι μέλος του αναστημένου σώματος του Χριστού. Σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος καθίσταται θεολόγος ή μάλλον πηγή θεολογίας. Τότε η θεολογία πηγάζει, αναβλύζει από όλη την ύπαρξη. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος γράφει «Αύξησης φόβου αρχή αγάπης, τέλος δε αγνίας θεολογίας υπόθεσης». Το τέλος δηλαδή η τελειότητα της αγνότητας είναι προϋπόθεση της θεολογίας. Και όταν αυξηθεί ο Θεός φόβος, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να αγαπάει τον Θεό. Ο Θεό τελείως τας αισθήσεις ενός σας, τους λόγους αυτού μυσταγωγείται υπ' αυτού. Αυτός που ένωσε τις αισθήσεις του με τον Θεό, αυτός μυσταγωγείται, αποκαλύπτεται σε Αυτόν το μυστήριο του Θεού. «Τούτο γάρ μη συναυθέντων χαλεπών περί Θεού διαλέγεστε». Όταν οι αισθήσεις δεν έχουν ενωθεί με τον Θεό, δεν έχουν υποταχθεί τα πάθη δηλαδή, είναι επικίνδυνο να μιλάει κανείς για τον Θεό και να συνομιλεί και να διαλέγεται να συνομιλεί για τον Θεό. Ενούσιος μεν λόγος τελεί αγνίαν, παρουσία εαυτού νεκρόσας τον θάνατον. Τούτου δε νεκροθέντος, ότι της θεολογίας μαυτής πεφώτιστε. Ο Λόγος του Θεού τελειοποιεί την αγνότητα και με την παρουσία του νεκρώνει τον θάνατο.
Και όταν νεκρωθεί ο θάνατος, τότε φωτίζεται ο μαθητής της θεολογίας. Ο λόγος Κυρίου εκ Κυρίου Πατρός, αγνός διαμένων σε αιώνα αιώνος, ο γαρ Θεόν μη γνούς, στοχαστικός αποφθέγεται. Αυτός που δεν έχει γνώση Θεού, δεν έχει εμπειρία του Θεού, μιλάει στοχαστικά, δηλαδή φιλοσοφικά. Αγνία μαθητήν θεολόγων εργάσε του. Δι' αυτού κρατήναντα της Τριάδος τα δόγματα. Η αγνότητα κάνει τον μαθητή θεολόγο και έτσι μπορεί να φανερώνει και στους άλλους τα δόγματα για την Αγία Τριάδα. Αυτός που πέρασε από αυτή την πορεία γίνεται βίβλος της άλλης θεόπνευστος. Αυτός που πράγματι πέρασε δηλαδή αυτή την πορεία, κάθαρση, φωτισμός, θέωση, τα τρία στάδια, το πρώτο στάδιο που ζει τη χάρη έτσι έντονα αλλά δωρεάν, το δεύτερο στάδιο που υποστέλλεται η χάρη αλλά αγωνίζεται ο άνθρωπος και το ξανακέρδισμα της χάρης, το τρίτο στάδιο, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει πλέον και να γίνει βίβλος της άλλης θεόπνευστος, δηλαδή να διδάξει και τους άλλους και να τους καθοδηγήσει. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από αυτά τα στάδια, κατά το λόγο του Αγίου Μακαρίου που αναφέραμε στην αρχή, δεν μπορεί να γίνεται, να θεωρείται χριστιανός. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ιερέας, πνευματικός πατέρας, αν δεν γνωρίσει τις ελεύσεις της Θείας Χάριτος. Γιατί τότε θα έχει ακροτηριασμένη πνευματική πείρα. Βέβαια είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φύγει από τον κόσμο αυτό όντας στην έρημο της πνευματικής ζωής, δηλαδή στην περίοδο της άρσης της Χάριτος. Αυτό γίνεται με τις περισσότερους χριστιανούς. Παρά τα αυτά, αν κάνει υπομονή και αν διαθέτει επιμονή, θα εισέλθει και αυτό στη Βασιλεία του Θεού, όπως έγινε με τον Μωυσή. Δεν εισήλθε στη γη της Επαγγελίας, αλλά είναι ο Μέγας Μωυσής, που έχει τόση δόξα, αφού εμφανίστηκε και κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού. Δηλαδή, μπορεί να μην ζήσουμε την τρίτη περίοδο της επαναφοράς της εκ νέου έλευσης της Χάριτος, αλλά αν παραμείνουμε σταθερά με επιμονή και υπομονή, στο δεύτερο στάδιο πάλι σωζόμαστε. Αυτή είναι η παιδεία του Θεού. Δεν πρόκειται για λογική γνώση και για αποστήθηση αγιογραφικών και πατερικών χωρίων, αλλά για προσωπική γνώση της ελεύσεως, της χάριτος και της άρσεώς της. Και αυτή η παιδεία δεν έχει σχέση με σχολεία και βιβλία, αλλά με την παραμονή μας στην όλη ατμόσφαιρα της Ορθόδοξης Παράδοσης. Και πρέπει να ευχόμαστε στον Θεό να ανοίξει τον δρόμο της νόσεώς Του, να αποκτήσουμε αυτή την παιδεία, έστω και αν περάσουμε από τόσες πνευματικές οδύνες. Συγχρόνως πρέπει να Τον παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείπει τελείως, αλλά να μας δίνει παρηγοριά και παράκληση αυτές τις ώρες, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε στο μεγάλο βάρος των θλίψεων. Ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού διέρχεται από μυστηριώδεις οδούς. Η παιδεία του Θεού είναι ακατανόητη για την ανθρώπινη λογική και για τα κριτήρια αυτού του κόσμου, αλλά είναι η μόνη ασφαλής μέθοδος για την θεοκοινωνία, για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε με τον Θεό. Οπότε και εμείς που προφανώς είμαστε σε αυτό το δεύτερο στάδιο της υποστολής της χάρης, θα πρέπει να αγωνιστούμε φιλότιμα, να υπομείνουμε, να ζούμε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της Ορθόδοξης Παράδοσης, να μην ανησυχούμε και ταπεινά να αγωνιζόμαστε και αν θέλει ο Θεός θα μας δώσει και το τρίτο στάδιο. Οπωσδήποτε όμως, επειδή παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία, θα μας δώσει τη σωτηρία. Αν δεν μας δώσει και την εκ νέου έλευση της χάρης, αυτό που ζήσαμε στην πρώτη περίοδο της μετανοίας μας. Αυτά θέλω να πω σήμερα στην αγάπη σας. Συγγνώμη αν σας κούρασα λίγο, αλλά νομίζω θα έπρεπε να το ολοκληρώσουμε αυτά τα δύο στάδια
και να έχουμε έτσι μια σφαιρική αντίληψη του πράγματος. Αν θέλετε κάτι σε αυτά να ρωτήσετε, να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως. Αν υπάρχει κάτι. Για το θέμα της αναζωπήρωσης της χάρης, την περίοδο αυτή της υποστολής της χάριτος, που κάνει πολλούς να στενοχωριούνται και να αναρωτιούνται μήπως δεν πάω καλά. Όχι, καλά πάμε εφόσον παραμένουμε στην πνευματική μας προσπάθεια, στον πνευματικό μας αγώνα. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, ακόμα και αν βλέπεις ότι δεν προοδεύεις, ούτε ότι μένεις στάσιμος, αλλά ότι πας και πιο πίσω, πάλι μην απελπίζεσαι, συνέχισε τον αγώνα σου. Και ο Θεός που θα σε βρει σε αυτόν τον αγώνα θα σε σώσει. Ορίστε, πες. Λέει, ναι. Η εκ νέου έλευση της χάρης, βέβαια, είναι οπωσδήποτε αυτό. Και αν δεν γίνει θέωση, οπωσδήποτε είναι φωτισμός. Έτσι είναι η μόνιμη κατάσταση της παρουσίας της χάριτος μέσα στον άνθρωπο. Κάτι άλλο, λέει Άγγελ. Ο Θεός θα του δώσει δωρεάν ό,τι ακριβώς χρειάζεται στην πρώτη περίοδο. Δεν κάνει κάτι ο άνθρωπος. Απλώς μετανοεί, έτσι κινείται δηλαδή προς τον Θεό, αλλάζει κατεύθυνση. Ενώ μέχρι τότε ζούσε μέσα στον κόσμο και κινείται προς την κόλαση, αρχίζει να κινείται προς τον Θεό, προς τον Παράδεισο. Το πόσο θα του δώσει ο Θεός και το τι θα του δώσει, είναι του Θεού, γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα για να αξίζει δηλαδή αυτό το δώρο του Θεού. Εάν βέβαια ο άνθρωπος αγωνιστεί φιλότιμα σε εκείνο το πρώτο στάδιο και ταπεινώνεται και προσέχει, θα φυλάξει τη χάρη για πολύ χρονικό διάστημα, αλλά βέβαια όχι για πάντα. Και είδατε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ότι η χάρις υποστέλλεται για παιδαγωγικούς λόγους, ενώ ο άνθρωπος δεν φταίει δηλαδή, δεν κάνει κάποια αμαρτία, ενώ υπάρχει και η δεύτερη περίπτωση να αμαρτήσει, να υπερηφανευθεί ενδεχομένως, και οπότε φεύγει η χάρις λόγω της αμαρτίας. Μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή από τη στιγμή που θα πάρει τη χάρη στην πρώτη περίοδο να προσπαθεί τουλάχιστον να μην αμαρτάνει, να αγωνίζεται φιλότιμα και να κρατάει τον εαυτό του σε μια ταπείνωση διαρκή. Και να μην νομίζει ότι αυτό που έχει είναι δικό του, γιατί είναι κατόρθωμά του. Γιατί συνήθως εκεί γίνεται το ολίσθημα. Νομίζουμε ότι εμείς το κάνουμε. Είναι τελείως δωρεάν. Όσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ κρατάει τη χάρη και τόσο πιο πολύ παίρνει χάρη, δυναμώνει τη χάρη. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Ναι, Κωνσταντίνα. Έτσι είναι. Το είπαμε. Είναι όπως η μητέρα με το βρέφο της, με βρέφος της που παίζει το κρυφτούλι. Έτσι, και λίγο το ταΐζει και λίγο το κανακεύει και λίγο το κρύβεται. Έτσι κάνει και ο Θεός για να μας κάνει να οριμάσουμε.
Βλέπετε και ο καρπός για να οριμάσει δεν είναι συνέχεια στον ήλιο, έχει και τις μπόρες του, έχει και τον αέρα, έχει και τη συννεφιά, έχει και τη νύχτα, έχει και την λιακάδα. Και έτσι οριμάζει σιγά σιγά, περνώντας από όλα αυτά. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να παιδευτεί, να παιδαγωγηθεί, να δυσκολευτεί για να οριμάσει. Έτσι λένε για αυτά τα παιδιά σήμερα, ας πούμε, τη νέα γενιά, ίσως και τη δική μας γενιά, που δεν περάσαμε πολλές δυσκολίες, δεν περάσαμε πολέμους, γι' αυτό και βλέπεις μια ανοριμότητα. Και είναι παιδί, ας πούμε, 35 χρονών και δεν έχει ξεκολλήσει από το σπίτι του. Και τον τρέφουν οι γονείς του, ας πούμε, 35 και 40 ετών. Υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε, όταν δηλαδή δεν περνάει ο άνθρωπος δυσκολίες, δεν ψήνεται, δεν περνάει πειρασμούς. Ο Θεός βέβαια μέσα στην αγάπη Του οικονομάει όλους μας και στέλνει τρόπους. Και ο άνθρωπος θα πρέπει με χαρά να δέχεται αυτή την παιδαγωγία που του κάνει ο Θεός, που τον οδηγεί στην πνευματική του ορίμαση, που είναι το σπουδαιότερο. Και πολλοί έτσι στενοχωριώνται γιατί δεν έχει και οριμάσει το παιδί του, ξέρω εγώ, κοινωνικά κλπ. Δεν είναι τόσο αυτό λυπηρό όσο το γεγονός ότι το παιδί δεν εξομολογείται, δεν ζει τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να στενοχωρούνται οι γονείς, κυρίως. Και προπάντων. Κάτι άλλο. Ναι, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι η σωτηρία είναι η θέωση, όχι απλώς η κάθαρση. Έτσι, η σωτηρία είναι η θέωση. Πρέπει να φτάσουμε εκεί. Και βέβαια αυτό σημαίνει τουλάχιστον να έχουμε την εμπειρία της αληθινής μετάνοιας. Αυτό που είπατε, ο συνεχής προσανατολισμός στο Θεό. Γιατί λέει ο Χριστός, ενώ ευρώσε, κρινώσε. Στην κατάσταση που θα σε βρω, θα σε κρίνω. Κάθε στιγμή είμαστε δοχεία είτε του φωτός είτε του σκότους. Και θα πρέπει κάποτε να τελειώσει αυτή η ιστορία και να είμαστε μόνιμα δοχεία του φωτός. Όχι μια δηλαδή να γεμίζουμε με χάρη και να λάμπουμε και να το καταλαβαίνει και γύρω μας και η οικογένειά μας και την άλλη να είμαστε μέσα στα νεύρα, μέσα στην ακαταστασία, γεμάτη σκοτάδι. Και να μας συγχαίρονται και οι διπλανοί μας και οι οικιακοί μας. Αυτό το πάνω κάτω, έτσι, το ανεβοκατέβασμα στον Άδη και στον Παράδεισο. Αυτό ζούμε συνήθως. Αυτή η αταξία, αυτή η ακαταστασία, αυτή η αστάθεια. Θα πρέπει ο άνθρωπος να σταθεροποιηθεί στο καλό. Και αυτή την έννοια έχει ο φωτισμός. Όπου πλέον ενεργεί μέσα στην καρδιά του η αδιάλειπτη νοερά προσευχή, και ο άνθρωπος είναι σε αυτή την συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Είναι σαφής για Άγιοι Πατέρες, η σωτηρία είναι η θέωση. Δεν είναι γι' αυτό έτσι απλά τα πράγματα. Και να μην επαναπαυόμαστε, γιατί η μετάνοια, αυτός ο συνεχής προσανατολισμός προς τον Θεό, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι πολύ δύσκολο. Εμείς νομίζουμε, εντάξει, άμα είμαστε μέσα σε μετάνοια θα σωθούμε. Είμαστε σε μετάνοια. Τι σημαίνει να είσαι σε μετάνοια? Να έχεις μετακινήσει το νου σου από τα μάτια προς αυτά που έχουν πραγματική αξία, που είναι ο Θεός δηλαδή. Μόνιμα να τον έχεις το νου σου εκεί πέρα. Βλέπετε, πάμε τόσες φορές, εξομολογούμαστε και με το που θα βγούμε από το εξομολογητήριο αμέσως ή λίγο πιο μετά κάνουμε πάλι το ίδιο. Γιατί δεν διορθωνόμαστε? Γιατί δεν έχουμε μετανοήσει πραγματικά. Έχουμε μια μετάνοια της στιγμής, μια μεταμέλεια, αλλά δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε μετά την εξομολόγηση, ώστε να μην ξανακάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι, την αμαρτία δηλαδή. Για να μην κάνεις την αμαρτία θα πρέπει να έχεις
το θετικό, ας πούμε, αγώνα. Δηλαδή, τη συνεχή προσευχή, τη συντριβή, την καρδία την τεταπεινωμένη, τη λύπη κατά αναλογία του σφάλματος, λένε οι πατέρες. Όσο έσφαλες, τόσο βαρύτερα έσφαλες, τόσο εντονότερα πρέπει και να μετανοήσεις, για να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Αν τα κάνεις αυτά, δεν θα επαναλάβεις την αμαρτία. Επειδή δεν τα κάνουμε αυτά, γι' αυτό δεν μετανοούμε. Λέμε ότι μετανοούμε. Η μετάνοια είναι όντως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εξαρτάται από εμάς αν θα το πάρουμε ή όχι. Αν θα το ζητήσουμε ταπεινά από την Υπεραγία Θεοτόκο να μας δώσει αυτό το χάρισμα. Γιατί όλα τα χρήσματα από την Παναγία έρχονται. Από τον Χριστό μέσω της Θεοτόκου. Και στο βαθμό που κανείς ασκείται, νηστεύει, εγκρατεύεται, πετυχαίνει να πάρει αυτά τα χαρίσματα. Και προπάντων όταν ταπεινώνεται, όταν κόβει το θέλημά του, όταν ευχαριστεί τον Θεό για όλα, όσα του δίνει ο Θεός. Επομένως, η μετάνοια είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ε? Και η πραγματική μετάνοια, ουσιαστικά θα λέγαμε, ισοδυναμεί με αυτή την, αν όχι τη θέωση, τουλάχιστον την κατάσταση του φωτισμού, την προχωρημένη κατάσταση που έχει αποκατασταθεί η νοερά προσευχή μέσα στον άνθρωπο, αυτό που οι πρώτοι χριστιανοί το ονόμαζαν τα χαρίσματα των γλωσσών. Το χάρισμα των γλωσσών είναι τα διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και αυτοί που είχαν το χάρισμα των γλωσσών, τα διάφορα δηλαδή είδη της νοεράς προσευχής, αυτοί ήταν που είχαν φύγει από το στάδιο του ιδιώτη και είχαν γίνει μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί θεωρούνται μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί που δεν είχαν ακόμα νοερά προσευχή, συνεχή μέσα τους, δεν είχαν πραγματική μετάνοια δηλαδή, δεν θεωρούνται ακόμα μέλη της Εκκλησίας. Και αυτό τους λέγανε ιδιώτες. Κάτι άλλο. Κάποιος που δεν μίλησε. Όλοι μίλησε. Λέγει Άγγελε πάλι. Η δεύτερη περίοδος. Διαρκεί πολλά έτη. Έτσι ναι, λέγει εδώ. Υπήρξαν άτομα, η ερώτηση ήταν που πέρασαν πολύ γρήγορα αυτό το στάδιο το δεύτερο της άρσης της χάριτος. Δεν το αποκλείουμε και αυτό, αλλά εδώ ο πατήρ Ρώθος μας λέει μάλλον το γενικό κανόνα. Γιατί όπως και να το κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουμε πολύ χρόνο για να σταθεροποιηθούμε σε μια καλή κατάσταση. Επειδή είμαστε ράθυμοι και πάμε πολύ αργά, με πολύ αργά βήματα. Βλέπετε, ας πούμε, πόσες φορές το λέω, το παρακαλώ σχεδόν, τις Κυριακές να έρχονται οι άνθρωποι νωρίς στην Εκκλησία. Και όμως βλέπεις πόσο δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Να ξυπνήσεις λίγο νωρίτερα. Δεν λέω για αυτούς που έχουν μικρά παιδιά, τέλος πάντων δικαιολογούνται αυτοί κάπως. Αλλά για τους άλλους. Δηλαδή τι θα σε πειράξει. Αντί να ξυπνήσεις στις 8.30 ας πούμε, να ξυπνήσεις 6. Τι θα πάθεις. Ενώ βλέπεις ας πούμε για το σκι, 6 ώρα είναι έτοιμη. Περιμένουν το πούλμαν για να πάνε στο σκι. Εκεί πώς ξυπνάνε. Και για την Εκκλησία δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Κάτι γίνεται. Δηλαδή, είμαστε δύσκολοι οι άνθρωποι.
Και οι αλλαγές για το Θεό γίνονται πολύ αργά. Τώρα τι φταίει, ας αναρωτηθεί ο καθένας που κολλάει. Για να λέει Μικό, κάτι θες να πεις. Ναι, το «χωρίς εμού δίναστε πίνου δεν», που λέει ο Κύριος. Αυτό αν γίνει βίωμά μας, θα προκόψουμε γρήγορα. Να καταλάβουμε ότι χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η συνεχής επίκληση του Θείου Ελέους. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, υπεραγέθετο και σώσον εμάς» κλπ. «Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνου». Αυτή η συνεχής προσευχή, δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα της πεποίθησης ότι χωρίς το Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την πεποίθηση και σου λέει γιατί, μπορώ κι εγώ κάτι να κάνω, από μόνος μου. Από εκεί και μετά δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια. Και σήμερα οι άνθρωποι, όπως λέει και ο Άγιος Ουλωνός, έχουν μεγάλη περηφάνεια. Γι' αυτό και δυσκολεύονται τόσο πολύ στα πνευματικά. Και γι' αυτό και η πίστη μας είναι πολύ... μάλλον δεν είναι πίστη, είναι ολιγοπιστία. Πολύ μικρή πίστη. Γι' αυτό και δεν έχουμε και θαύματα, όπως είχαν οι παλαιότεροι. Που ζούσαν το Θεό, ζούσαν τους Αγίους, έβλεπαν τους Αγίους, απλοί άνθρωποι στα χωριά. Τώρα δεν ακούς τέτοια πράγματα, τέτοια γεγονότα. Έχει πάρα πολύ λίγο στέψει η πίστη. Έχει γίνει ολιγοπιστία, δηλαδή αυτό που είπε ο Κύριος τον Πέτρο, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας. Και βουλιάζουμε μέσα στην ολιγοπιστία μας. Και η ολιγοπιστία φαίνεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε συνέπεια στις εντολές του Θεού, στην τήρηση των εντολών. Με την παραμικρή δυσκολία, τον παραμικρό πειρασμό, ενώ πάει να βλαστήσει ο σπόρος, βγαίνει ο ήλιος και τον καίει. Γιατί είναι ο σπόρος που πέφτει πάνω στην πέτρα. Μπορεί να βρει και λίγο χωματάκι εκεί πάνω στην πέτρα, να πάει λίγο να βλαστήσει, αλλά αμέσως με την πρώτο πειρασμό, αφήνουμε το Θεό. Δεν μοιάζει.
Ναι, εκεί είναι ο ρόλος του πνευματικού που βοηθάει τον άνθρωπο να ξεμπλοκάρει, να βρει πού μπλοκάρει. Κάτι που δεν τον αφήνει να προχωρήσει. Και αν ακούσει το πνευματικό, ξεμπλοκάρει ο άνθρωπος. Έτσι, γι' αυτό ο καθένας μας έχει τον πνευματικό του οδηγό και τα ανακοινώνει όλα αυτά που είπες και πρέπει να τα ανακοινώνει. Και ο Θεός φωτίζει το πνευματικό να πει αυτό που πρέπει να πει. Αλλά εξάρτηται και από εμάς μετά να το βάλουμε σε πράξη. Έτσι, αυτό που θα μας δώσει το φάρμακο να το πάρουμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έτσι, πολλά μπορεί να συμβαίνουν πάνω σε αυτό που είπες, γιατί συμβαίνει το ένα και το άλλο. Πολλά μπορεί να είναι τα αίτια. Και εδώ που διαβάζαμε, ο πατήρ Ιερόθεος λέει ότι βιώνει ο άνθρωπος μια τέτοια κατάσταση, ένα πνίξιμο, ένα θάνατο σχεδόν, που όλα είναι σκοτεινά. Και ο Άγιος Ισάκος Σύρος δεν το έλεγε. Πας να διαβάσεις την Αγία Γραφή, σκοτάδι. Πας να κάνεις λειτουργία, σκοτάδι, πάνω στο σκοτάδι. Τι γίνεται. Δεν πρέπει να απελπιστείς και να απογοητευτείς, ενώ άλλες περιόδοι είναι γεμάτες φως. Είναι αυτά τα παιχνίδια της χάριτος. Η χάρις έτσι είναι. Λίγο απομακρύνεται, λίγο μας επισκέπτεται για να φανεί και η δική μας προαίρεση. Ότι θέλουμε να είμαστε με το Θεό, όχι μόνο όταν έχει λιακάδα, αλλά όταν έχει και συννεφιά και χαλάζει και σκοτάδι. Πάντοτε. Και σιγά σιγά η χάρις του Θεού μας παιδαγωγεί και ξεπερνάμε όλα αυτά. Και ο Άγιος Παΐσιος που είπες για το φόβο, λέει για να ξεπεράσει το φόβο του κημητηρίου, πήγαινε τη νύχτα και κοιμόταν σε έναν τάφο μέσα. Λοιπόν, αν τον έβλεπε κανένας, θα τρόμαζε. Και έτσι ξεπέρασε αυτή, είναι, και μερικά είναι και από την ανθρώπινη δειλία, έτσι, την ανθρώπινη αδυναμία. Θα δώσει ο Θεός και με τη βοήθεια του πνευματικού να προχωρήσει ο άνθρωπος. Να μην τα παρατήσουμε. Να μην πούμε δεν γίνεται τίποτα. Αυτό θέλει ο διάβολος, να απελπιστούμε. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Ναι, ορίστε. Λέγε, Μαρία. Ο Αδάμ ήταν, λένε οι πατέρες, ναι το κατάλαβα, σε κατάσταση φωτισμού και μερικοί λένε και σε κατάσταση θεώσεως. Πάντως ήταν σίγουρα σε κατάσταση θεοκοινωνίας. Κοινωνούσε με τον Θεό, είχε τη χάρη του Θεού, το εμφύσιμα του Θεού, ήταν η άκτιστη Θεία Χάρις, ήταν το Άγιο Πνεύμα που είχε πάρει. Δεν είναι η ψυχή που λένε μερικοί. Και αυτή η χάρη ήταν και ένδυμα, ήταν και ζεστασιά, ήταν και χαρά, ήταν και φως, ήταν τα πάντα. Έπεσε όμως ο Αδάμ. Και τώρα εμείς παίρνουμε αυτή τη χάρη πάλι. Πότε την παίρνουμε? Όταν βαφτιζόμαστε. Δηλαδή εμείς τώρα, προσέξτε, δεν έχουμε ελαφρυντικά. Ο Αδάμ, θα λέγαμε, έχει κάποια ελαφρυντικά, γιατί δεν βρήκε ο ίδιος το κακό, βέβαια το κακό το βρήκε ο πονηρός και το υπέβαλε στον Αδάμ και στην Εύα και τους εξαπάτησε. Βέβαια και οι ίδιοι είχαν τον εγωισμό τους και δεν μετανόησαν. Εμείς τώρα που έχουμε υπόψη μας όλη αυτή την πορεία του ανθρώπου, την αρχική πτώση, την αποκατάσταση δια του Χριστού, δια της Εκκλησίας, δια των μυστηρίων, νομίζω δεν έχουμε ελαφρυντικά. Έτσι βλέπετε η Παναγία, πώς τα κατάφερε η Παναγία? Η Παναγία δεν είχε αυτή τη δωρεά που έχουμε εμείς. Ήταν αβάπτιστη. Δεν είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπως την παίρνουμε εμείς το βάπτισμα. Είχε μόνο το κατ' εικόνα τραυματισμένο, όπως όλοι οι άνθρωποι.
Αυτό είχε η Παναγία. Και όμως κατάφερε να μην αμαρτήσει. Εμείς έχουμε τη χάρη, έχουμε το χρήσμα και πάλι αμαρτάνουμε. Η Παναγία χωρίς τη χάρη και δεν αμάρτησε. Εμείς με τη χάρη και αμαρτάνουμε. Γι' αυτό ο Θεός πάλι βέβαια είναι ήλαιος και μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναπάρουμε τη χάρη με το βάπτισμα της μετανοίας, με το δεύτερο βάπτισμα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε πολλά ελαφρυντικά. Δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε πολλά ελαφρυντικά στον εαυτό μας. Για να γενικό. Ναι. Αλλά σε αυτό βέβαια υπάρχει ένα δίκαιο, με την έννοια ότι, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, δεν είναι μόνο άνθρωπος υπεύθυνος για τα λάθη του, φταίνε και οι γονείς του και όλα αυτά που λέτε. Αλλά προσέξτε, και οι γονείς μας ζουν στην περίοδο της χάριτος. Ενώ οι γονείς της Παναγίας δεν ζούσαν στην περίοδο της χάριτος. Ήταν και αυτοί αβάφτιστοι. Εδώ είναι η διαφορά. Καταλάβατε, δηλαδή, και οι γονείς μας δεν έχουν ελαφρυντικά που μας δώσαν αυτή τη λαθαμένη αγωγή. Έτσι. Οπότε υπάρχει συνολική, ας πούμε, κατάσταση η οποία δεν μας δίνει ελαφρυντικά. Ενώ αυτό θέλω να πω, δηλαδή οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης και κατάφεραν τόσα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω δεν έχουμε δίκιο ελαφρυντικά. Έχουμε όλα τα μέσα. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία, βαφτιζόμαστε, μας δίνεται δωρεάν η χάρις, η πλήρη χάρις, η πλήρης χάρις. Μπορούμε να φτάσουμε σε κορυφές αγιότητος, μπαζωνόμαστε από τους εντός εισαγωγικών καλούς γονείς μας, οι οποίοι και αυτοί θα έπρεπε να έχουν φτάσει στη θέωση, και στη συνέχεια όμως και εμείς, ζώντας πλέον ως όριμοι άνθρωποι διανοητικά μέσα σε αυτή την σύγχρονη κοινωνία, δεν κάνουμε τον κόπο έτσι υπερλυπλίστη τουλάχιστον να αναζητήσουμε τον Θεό όπως πρέπει. Και να ζήσουμε το Θεό όπως πρέπει, ακόμα και εμείς που προσπαθούμε μέσα στην Εκκλησία, πόσο προσπαθούμε. Ενώ τα γνωρίζουμε εγκεφαλικά πολύ καλά, όλα. Πόσο αγωνιζόμαστε, πόσο προθυμία έχουμε, πόσο κοπιάζουμε για τον Θεό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να αγωνιζόμαστε. Για να έχουμε ζωντανή τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά τόσον φυλάτων διά του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.